Λοιπόν, Τάκη, εδώ μπαίνουμε στο μονοπάτι που έχεις φτιάξει παράλληλα στον ποταμό, έτσι. Ναι, ναι. Και βγαίνει στην άσφαλτο. Είναι μια απόσταση περίπου 500 μέτρων. Όπως βλέπετε, είναι ένα από τα πιο σκιερά μέρη. Περνάς και ο ήλιος δεν σε αγγίσει. Εδώ έχουμε ρίξει εργατόρες πολλές εθελοντικής δουλειάς και αυτό το κάναμε για ένα επιπλέον λόγο, να έχουμε προσβασιμότητα στο πάρκο, γιατί το χειμώνα το ποτάμι μας αποκόβει. Εμείς το ξεπερνάμε με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα και θα το λύσουμε και οριστικά με την κρεμαστή γέφυρα. Αυτό εδώ το δασάκι, όπως βλέπετε, που έχει τόσο πυκνή ευλάστηση, λέμε σιγά σιγά να το καθαρίσουμε λίγο, όχι να το καταστρέψουμε, να το καθαρίσουμε από τα ξερά. Τονίζω, από τα ξερά. Άρασε, για να μπορεί να έχεις πρόσβαση μέσα. Βεβαίως. Θα κάνουμε θελοντική εργασία τώρα το καλοκαίρι που θα είμαστε για κάτω, να το φτιάξουμε. Και μετά κάνουμε και μπάνιο στη λίμνα. Την ημέρα της δετροπίτευσης έκαναν εδώ λοιπόν, περπατάμε δίπλα στο ποτάμι, μία εικόνα όνειρο. Εδώ έχουμε φυτέψει, για να μην βυθίζει, γκαζόν Ουγκάντας, το οποίο προχωρεί φοβερά σε δύναμη, θα πλέξει όλο το κομμάτι, για να μην έχουμε καπολιστήσεις. Αυτό. Αυτό εδώ πίσω. Θα είναι φυτεμένα όλα. Ρίγανη. Όλος ο τόπος. Ρίγανη. Όλος ο τόπος. Λοιπόν, αυτή η λίμνη είναι φανταστική. Μπορεί να πάρεις ένα πλάνο λίγο πιο κάτω. Είναι το ωραιότερο. Ρωτώ. Τι το ωραιότερο. Πραγματικά είναι φοβερό. Ο Αρκαδικός έχει μία ηρεμία. Δεν έχει την αγριότητα της Νέβα. Ξεγαλινεύει. Το μονοπάτι. Έχει γίνει δουλειά εδώ, Τάκη, μεγάλη, για να, να γίνει διάνοιξη. Και κάθε χρόνο λιγάκι θα το φρεσκάρουμε, γιατί το έδαφος. Εντάξει, εδώ είναι. Τα πεγουστήσεις.
Αγγελός του Ομίλου, ο Βασίλης ο Αγγελόπουλος, από τη Ροδιά, είναι στην πυροσβεστική και έχει πάει να βιντεοσκοπήσει τη Λιμνοδεξαμενή. Ένα έργο που κάποιοι και εκεί δεν ξέχασαν να σπείρουν την κακία τους, ότι κατεστράφει το ποτάμι. Είναι δυνατόν. Εντάξει. Εντάξει, λέω. Ένα έργο το οποίο σε περίπτωση πυρκαγιάς θα είναι σωτήριο. Θα προσφέρει τα μέγιστα, θα είναι σωτήριο. Κάποιος έχει πολύ ρίγα να συνεχίσει. Πολύ ρίγα. Πάρα πολύ δουλειά. Έχει... Και είναι, είναι μακρύ το... Έχει δρόμο το μονοπάτι. Και είναι, είναι ωραία διαδρομή να μπεις. Εγώ δεν το, δεν το ήξερα αν δεν το είχα... δεν μου το έδειχνες. Δεν το είχα δει. Πέρυσι είχαν έξαρση κάποια. Και δυστυχώς βλέπω και φέτος κάποια. Που σημαίνει αν έχει την ίδια έκταση με την περσινή, σε δύο μήνες όλα τα πρωινάρια θα είναι παγωμένα. Θα είναι παροδικό όμως αυτό, έτσι, ή κάποια. Σκύψε. Πάρ' το αυτό, θέλω να μου το πάρεις. Δεν είναι φοβερό. Αναφέρουμε πάλι ο Φανάς. Κοίτας δεν μου γράφει. Βασιλή. Είναι καταπληκτικό. Εδώ τα κυπαρίσια, φέραμε τρία κυπαρίσια, υπολείπονται άλλα δύο, να φτιάξουμε μια μικρή γεφυρίτσα, έτσι ώστε να μπορεί να προσπεράει ο κόσμος εύκολα το τοριάκι από τον τάρα που έρχεται το ποτάμι αυτό, το ρέμα. Πόσο ψηλά ρε. Δεν πάει να φέρουμε και τα άλλα δύο. Σε πιο χαμηλά βάλω τώρα. Να δει μια πέτρα εκεί που είναι το πόδι σου να πατήσει και τα άλλα δύο να πατήσουν από κάτω. Μια άλλα δύο κυπαρισάκια θα γίνει μια ωραία γεφυρίτσα ξύλινη εδώ. Εκεί έτσι. Και μπορεί να το τραβήξει και λίγο προς τα δω ακόμα. Εδώ έτσι. Ας να ψώξω εδώ. Αν τα φέρω εδώ πέρα. Θα πάει στην Παρσία, θα αναγελέγει, αλλά μετά θα τα βάλει. Α! Κάβει τα πόδια σου, ρίξε. Θα ρίξουμε πολλές. Θα κάνουμε καλή δουλειά. Άμα... Από πού να πάνε είναι και κόντρα του το κεφάλαιο δεν φεύγει. Αυτό θέλω να κάνω, ρε παιδί μου. Πού θα περάσουν οι μαθητρίουλες εδώ, άμα τα φτιάξω. Δεν θα πάνεις μία μικρή εδώ και μία από εκεί, ούτως να κρατάει κόσμο, ούτε θα πάνει και κάπου. Ναι, θα κατακτώσω. Θα βάλω και τριχιά εδώ. Ποια τριχιά. Από εκεί πέρα, εδώ πέρα, να πιάνω τα παιδάκια. Να μην πάθει κανένα παιδί. Ναι, από εκεί μία και τη λέει εκεί πέρα. Και εγώ από τον κάτω μου περνάω. Βασίλη, έχουμε κάνει ωραία δουλειά. Είναι, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Δεν έχω λόγια. Αυτός είναι ο έρωτάς μας. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δεν έχω λόγια. Είναι πολύ προχωρημένη δουλειά αυτή που έχετε κάνει εδώ. Για τα στάνταρ της περιοχής μέχρι τώρα. Κάποτε πέρασα εδώ με το γιο μου και με φίλους του. Ο γιος μου
ήταν σύμβουλος του διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας. Αυτοί θα μύρισαν και θα μυρίσανε τώρα, εμείς στην Τράπεζα Πειραιώς, το εισάμενο στο τμήμα Μετοχών. Όταν πέρασε λοιπόν εδώ πάνω, το είδε και πάνω με τους φίλους του, οι οποίοι μίλησαν και οικονομική ενίσχυση του διοικητή. Μου είπα το έτσι εδώ, μπαμπά, τι να σου πω, 100 χρόνια μπροστά βλέπεις. Και μπορεί να έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι κρίμα. Τόπος εγκαταλείφθηκε και αυτό μπορεί να είναι για το καλό του κόσμου ή για το κακό. Όμως δεν μπορεί να εγκαταλείφει το περιβάλλον. Άλλο τόπος, άλλο το περιβάλλον. Λοιπόν, εσύ θα πας από εκεί τώρα. Εγώ πάω, φεύγω για εκπασία τώρα. Πάλι, και πάω, να μιλήσουμε, να τα πούμε και